Με ευρία πλειοψηφία από την πρώτη ψηφοφορία, η οποία προγραμματίστηκε για την προσεχή Τετάρτη, θα εκλεγεί η Κατερίνα Σακελαροπούλου πρώτη γυναίκα πρόεδρο τη Ελληνική Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ και Κινάλ δήλωσαν ότι θα στηρίξουν την πρόταση τη Νέα Δημοκρατία, με τον Αλέξη Τσίπρα να ασκεί πάντω σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό. Ότι εγώ ω αρχηγό τη αντιπολίτευση Μιτσοτάκη δεν θα γίνω. Δεν θα κάνω δηλαδή αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Και σήμερα δεν πρόκειται να κάνω ό,τι ακριβώς έκανε εκείνος το 2015, που μόνος καταψήφισε τη συνενετική επιλογή του Προκόπη Παυλόπουλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Παρά την απαράδεκτη διαχείριση της διαδικασίας της προεδρικής εκλογής από πλευράς του, παρά το προφανές και μεγάλο του σφάλμα να μην ανανεώσει τη θητεία του Προκόπη Παυλόπουλου, εμείς δεν θα προσθέσουμε ένα ακόμα σφάλμα δίπλα στα πολλά σφάλματα του κυρίου Μητσοτάκη. Η προσωπικότητα της κυρίας Ακελαροπούλου ανταποκρίνεται σε ουσιώδεις πλευρές της πρότασής μας. Είναι μια γυναίκα που υπηρετεί με συνέπεια προοδευτικέ αντιλήψει, όπω απέδειξε και στη δικαστική τη διαδρομή με το γνωστό ακέραιο δημοκρατικό τη ήθο, ιδιαίτερα μάλιστα στα χρόνια τη κρίση. Είμαι βέβαιη ότι θα εκπληρώσει με υπευθυνότητα και επιτυχία τη συνταγματική τη αποστολή και γι' αυτό θα έχει τη στήριξή μα. Συνεπώ, τιμητική χαρακτήριση η κυρία Σακελεροπούλου την πρόταση του κυρία Μητσοτάκη να την προτείνει για το αξίωμα του Πρόεδρου τη Δημοκρατία τονίζοντα ότι με αυτήν τιμάται στο πρόσωπό τη τόσο η δικαιοσύνη όσο και η σύγχρονη Ελληνίδα. Η δημοκρατία, η Ελλάδα και η πρόοδο, ωστόσο, είναι γένου θηλυκού. Και αυτέ μα καλούν στη μεγάλη υπέρβαση. Θεωρώ ότι είναι η ώρα να αποκτήσει η πατρίδα μα μια άξια Ελληνίδα στην κορυφαία πολιτική τη θέση. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1956, αλλά έλκει την καταγωγή τη από την Σταυρούπολη Ξάνθης. Αποφύτησε από την νομική Αθήνα στο 1978, διορίστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το 1982 και από τον Οκτώβριο του 2018 έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρο στο ανώτατο διοικητικό δικαστηρίο της χώρας. Μένει στο κέντρο της Αθήνας, είναι διαζεγμένη και έχει ένα παιδί.